Στο γήπεδο του Λίντο, η νεανική δόξα Ηρακλείου υποδέχθηκε τον Γιούχτα, παιχνίδι για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ. Φαβορεί ο Γιούχτας με πολλά νέα παιδιά στη σύνθεσή της, η ομάδα της δόξας Ηρακλείου. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, σέντρα από τον Μπελαδάκη από κοντά. Ο Βελονάκης είναι αυτός που ανοίγει το σκορ, 0-1 για τον Γιούχτα. 8 λεπτό της αναμέτρησης, θα πατήσει ο Βελονάκης τον Φραγκουλάκη, εκείνος με το αριστερό θα κάνει το 0-2. 13ο λεπτό, Φραγκουλάκης, ωραία στον Βελονάκη, εκείνος από κοντά δεν έχει πρόβλημα για το 3ο γκολ του Γιούχτα. 20ο λεπτό της αναμέτρησης, ωραία η παλιά του Φραγκουλάκη, Μπελαδάκης. Θα ανοίξει την μπάλα, κρατάει ο Μπελαδάκης, θα πασάρει στον Βελονάκη, πλασέ εκείνος, γκολ 0-4. 25ο λεπτό Φραγκουλάκης, υπέροχη μπαλιά του Φραγκουλάκη στον Μπελαδάκη, θα μπει μέσα στην περιοχή και θα κάνει πολύ νωρίς το δόξα Γιούχτας 0-5. Τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, ο Λαζίδης θα γυρίσει, θα σουτάρει γκολ, δόξα Γιούχτας 0-6 τελικό σκορ. Πρώτα θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλη την Ακαδημία του Λίντο, στον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο που το εύχομαι περαστικά και να είναι γρήγορα κοντά μας. Πραγματικά χάρηκα που είδα σήμερα παιδιά σε μικρή ηλικία να είναι και να αγωνίζονται μπροστά σε μια ομάδα που εντάξει υπάρχει εμπειρία, αλλά θεωρώ το σημερινό παιχνίδι ήταν για τους πιτσερικάδες, έτσι ένα παιχνίδι που βάζουν παραστάσεις. Η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια. Εμείς έχουμε ως στόχο την ανάδειξη παιδιών που να μπορέσουν να παίξουν σε παραπάνω κατηγορίες ή σε κάποια τμήματα υποδομής σε ΠΑΕ. Πήραν πάρα πολλά παιδιά χρόνο συμμετοχής. Θεωρώ ότι ευχαριστήθηκαν. Ήταν ένα πολύ καλό μάθημα εντός γηπέδου με παίχτες έμπειρους και μεγάλες προσωπικότητες που έχουν αγωνιστεί σε παραπάνω κατηγορίες.